Είναι μια τοιχογραφία η οποία προορίζεται για την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Σαρατόγκα, στην Καλιφόρνια, εκεί που είναι ο φίλος μας, ο επίσκοπος της Σερβικής Εκκλησίας Ορθοδόξου, της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Καλιφορνίας, Μάξιμος Βασίλεβιτς, ο οποίος είναι και αγιογράφος και ζωγράφος επίσης. Και ζωγραφίζουμε πολλά πράγματα μαζί. Εδώ η Παναγία είναι πάνω σε ποτάμι, πάνω σε λίμνη ή πάνω σε μια γη μεταμορφωμένη εσχατολογικώς, που δεν είναι το σκληρό χώμα και η σκληρή βράχη, σαν να ταξιδεύει με τον Χριστό στα έσχατα, και το απόσταγμα της Παναγίας είναι ότι είναι η μύτη του Θεού, αλλά είναι και μύτη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων. Και οι ναοί που εικονίζονται είναι συμβολικοί όλης της Ορθοδοξίας. Οι ναοί που εικονίζονται ακριβώς εκφράζουν κατά το δυνατόν όλες τις μορφές της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Δηλαδή είναι πρώτα-πρώτα αριστερά το σημαντικότερο μνημείο, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η Αγία Σοφιά. Είναι και γεωπελαγίτικες εκκλησίες, είναι εξοκλήσια, είναι δεξιά η Ρώσικες εκκλησίες που έχουν τρούλους που μοιάζουν κρεμμύδια, και είναι και μια παράγκα που θα μπορούσε να είναι το ασκητήριο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Είναι μια σπηλιά όπου πολλοί γέροντες ασκητές της Όπτινα, της Μεγάλης Σκήτειος. Πολλές φορές ασκούνται και μέσα σε σπηλιές, και είναι σαν η φιλοσιά ενός δυο δέντρων που εικονίζουν την Παναγία και τη γονιμότητα της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία, ότι δηλαδή ενέπνευσε και την ασκητική ζωή, και γι' αυτό την ονομάζουν οι Σλάβοι ψυχάστρια, από την ελληνική λέξη ψυχάστρια. Ότι δηλαδή το εδραίωμα και το στερέωμα της ησυχαστικής βιωτής είναι η ίδια η Παναγία, γιατί ήταν απόλυτα ήσυχη, ησύχαζε από κάθε κακό και λογισμό κακό και από οτιδήποτε κοσμικό, διότι από μικρή ήταν αφοσιωμένη στο Θεό, έζησε μέσα στο ναό και μετά υπηρετούσε τον Υιόν και Θεόν της.